Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μιλάει στο περιοδικό You για όλα, ενώ ξεκαθαρίζει τι συμβαίνει στην προσωπική του ζωή. Όταν βγήκες από το παιχνίδι και άρχισε να σε βαράνε επειδή προσέλαβες τη λίστα, κομωτή, τα σχόλια που άκουσες δεν σε ενόχλησαν ή έμπαιναν από τον αυτή και από το άλλο έβγαιναν. Είμαι περιποιημένος στον ντυσιμό μου και δεν θα ασχοληθώ με τις κακίες που λένε για μένα. Λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται κάποια υποτιμητικά σχόλια για μένα. Τους κατανοώ όμως γιατί δεν με ήξεραν πριν από το Survivor. Στους περισσότερους ήμουν άγνωστος, αλλά πάντα πρόσεχα τον εαυτό μου. Δεν κυκλοφορούσα μόνο με shorts, είχα βάλει και πριν σακάκι. Είχες τη λίστα πριν από το reality επιβίωσης? Δεν καβάλισα ξαφνικά καλάμι. Ο λόγος που έχω ενδυματολόγο την Έλενα Γεραρχάκη είναι γιατί είναι τέτοιες οι ανάγκες και τόσο συχνές οι μετακινήσεις που δεν είναι εύκολο να ανταποκριθώ στις διάφορες εμφανίσεις που κάνω. Χρειάζομαι κάποιον ειδικό να μου λέει τη γνώμη του όταν καλούμε να παρευρεθώ σε event. Οι κριτικές και τα σχόλια υπήρχαν πριν από το παιχνίδι. Δεν ξεφύτρωσαν ξαφνικά, ούτε γίνεται να βαράς έναν άνθρωπο που πήγε σε ένα παιχνίδι. Δεν γεννήθηκε και δεν πέθανε μέσα σε αυτό. Το πραγματικό παιχνίδι είναι έξω. Το δεύτερο reality επιβίωσης το βλέπεις? Όχι, δεν έχω τη δυνατότητα και το χρόνο μέσα από τις μετακινήσεις μου. Αν μου δοθεί η ευκαιρία να δω τηλεόραση τη συγκεκριμένη ώρα, προτιμώ να βλέπω το τατουάζ και το Στέφανο Λαμπύρη για να δω με το δικό μου μάτι αυτό που κάνω ως επάγγελμα για να βελτιώνομαι. Σε ενόχλησε που η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φώναζε Ντάνα την Κατερίνα Δαλάκα? Να ρωτήσει την Κωνσταντίνα για ποιο λόγο τη φώναζε έτσι, εγώ δεν το γνωρίζω. Η Κατερίνα είναι σίγουρα μια δυναμική κοπέλα, πολύ γυμνασμένη και λογικά γι' αυτό την αποκαλούσε έτσι. Με την Κατερίνα είστε χρόνια φίλοι? Όχι, γνωριστήκαμε περίπου 3 μήνες πριν τη συμμετοχή της στο παιχνίδι και μέσα από κοινούς γνωστούς ήπιαμε μερικούς καφέδες μέχρι εκεί. Έχουν υποθεί πολλά για την ερωτική σου ζωή. Σε ενοχλεί να μιλάμε για την Ντορέτα? Πώς γίνεται όμως να μην έχεις ερωτική ζωή παρά μόνο επαγγελματική? Τα προσωπικά μου είναι προσωπικά μου και τα γνωρίζουν 1-2 καλοί φίλοι μου. Αφορούν μόνο εμένα και τη σχέση μου. Έχεις σχέση? Δεν έχω σχέση αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος να ερωτευτώ. Ζω μια κατάσταση που δεν είναι τόσο συνηθισμένη για μένα και θέλω το χρόνο μου για να πάρω αποφάσεις. Η σχέση με τη μαμά σου είναι τέτοια που μιλάτε 3-4 φορές την ημέρα στο τηλέφωνο? Τη μάνα μου δεν θα την άφηνα ποτέ να ανησυχεί και να με ψάχνει. Μιλάμε αρκετές φορές την ημέρα, αυτό είναι αλήθεια. Χρειάστηκε το χρόνο της για να προσαρμοστεί στα δικά μου νέα σημερινά δεδομένα και να καταλάβει πώς λειτουργεί ο χώρος αυτός. Της έχω πει για οτιδήποτε έχει απορίες να ακούει μόνο εμένα, γιατί μένει μακριά και μπορεί να της μεταφέρουν πολλά και διάφορα.